χαρακτήρα, κάνουν πολύ μεγάλο αγώνα. Προσπαθούν και διαρρύνουν την γκάμα τους, χρησιμοποιούν τοπικά προϊόντα, ενισχύοντας την πρωτογενή παραγωγή και γενικά δίνουν δουλειά δηλαδή σε πολίτες αυτή της πόλης και προσπαθούν να αναπτυχθούν και να φέρουν οικονομικά αποτελέσματα. Δραστηριοποιούμε σε αυτό το τομέα γύρω στα 20 χρόνια με την πίτα. Έχει εξελιχθεί το προϊόν μας, προσθέτουμε συνέχεια πράγματα. Βάζουμε και τοπικά προϊόντα όπως είναι η πιπεριά Φλωρίνης, τα πυροσκή, πατάτα, τυρί κτλ. Βασικά αυτό το μαγαζί είναι το τέταρτο στη σειρά που έχω ανοίξει, προσπαθώντας όχι μόνο να είναι βιώσιμη η επιχείρηση. Με την εμπειρία των προηγούμενων καταστημάτων κάναμε αυτόν τον τύπο που είναι ανοιχτού τύπου, να βλέπει δηλαδή ο κόσμος την παραγωγή, να υπάρχει μια αμεσότητα, να βλέπει και τελικά που χρησιμοποιούμε, τον τρόπο της παραγωγής. Χρησιμοποιούμε και τα τυριά της Φλόρινας, τυριά, μυζήθρες, τι άλλο χρησιμοποιούμε, πατάτες, μαναβική, κρεμμύδια, σπανάκια, πράσα. Χρειάζεται μεγάλος αγώνας, πολλές ώρες δουλειάς. Πρέπει να αγωνίζεσαι πάρα πολύ, να βρίσκεις συνέχεια καινούριους πελάτες, να προσπαθείς να κάνεις συνδυασμούς με τις βασικές πρώτες ύλες που έχεις, δηλαδή το αλεύρι που χρησιμοποιούμε εμείς και το νερό και το λάδι και το βούτυρο, για να βγάζουμε καινούργιες συνταγές συνεχώς. Οι πρωτοβουλίες που παίρνουμε σε ένα επιμελητήριο για τη στήριξη αυτού του είδους επιχειρήσεων είναι οι διάφορες εκθέσεις στις οποίες συμμετέχουμε στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, δίνοντας τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με νέους πελάτες και έτσι να μπορέσουν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, είτε πουλώντας τα προϊόντα στην ελληνική αγορά είτε κάνοντας εξαγωγές σε κάποιο μεταγενέστερο στάδιο.